Παναθηναϊκό, ρε. Το παπ, την αρχή. Λέγε. Διακόπτει την ωραία συζήτηση που ναι, έτσι, αλλά... γιατί όταν ο κακός οχθρός πλακώνεται εσύ, γιατί τον διακόπτει εσύ. Για δεν λοιπόν, δεν τον βρίσκουμε. Εγώ με πήραν τηλέφωνο, αν θέλω να το κλείσω, δεν έχω εσύ έπρεπε να μην το σηκώσεις. Δεν είσαι κορόιδο, ρε. Οκ. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η σημερινή προπόνηση, ήταν σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Πάντα την Παρασκευή, δηλαδή την προπαραμονή, δεν βάζει ένταση στην προπόνηση ο Γιωβάνοβιτς. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά την εντεκάδα. Είναι αυτά που είπαμε χθες, δηλαδή Παλάσιος θα παίξει κανονικά. Ο Τσέριν φυσικά είναι νοκάουτ, όπως νοκάουτ είναι και ο Σπόραρ, και δεν θα είναι και στο παιχνίδι και ο Κότσιρας, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Κότσιρας στην Τούμπα δεν έπαιζε. Σε σχέση με την Τούμπα δηλαδή δύο είναι οι αλλαγές αναγκαστικές. Η μία είναι του Σπόραρ που θα παίξει ο Ιωαννίδης και η άλλη είναι του Τσέριν που θα μπει στην εντεκάδα Παλάσσος, αλλά στη θέση του Τσέριν ουσιαστικά θα παίξει ο Μπερνάρ. Δηλαδή εντεκάδα με Μπρινιόλ τερματοφύλακα, δεξιά Σάντσες, αριστερά Χουάνκαρ, Σέγκεφελ με Μάγνους στο κέντρο της άμυνας, ο Ρούμπεν με το Κουρμπέλι και την Καχάφ, λίγο πιο μπροστά τους ο Μπερνάρ, αριστερά ο Ιτόρ, δεξιά ο Παλάσσος και στην κορυφή ο Ιωαννίδης. Εντάξει, έχει επισημάνει ο Γιωβάνοβιτς όλη την εβδομάδα τη σημασία του αγώνα. Ξέρουν πολύ καλά όλοι στον Παναθηναϊκό ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια ομάδα που δυσκολεύει πάρα πολύ. Έχουν σπάσει παραδόσεις φέτος με τον Όφη. Έχουν σπάσει και την παράδοση με τον ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες. Θέλουν να σπάσουν και αυτή την παράδοση, γιατί η αλήθεια είναι ότι το να έχεις να κερδίσεις 8 παιχνίδια τον Αστέρα Τρίπολης είναι κάτι το οποίο είναι μη φυσιολογικό. Αυτό έχει συμβεί στα τελευταία 8 παιχνίδια Παναθηναϊκού του Αστέρα Τρίπολης. Και αυτό για να συμβεί όμως χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ συγκέντρωση. Διότι ο Αστέρας έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, μια ομάδα που σου βγάζει την ψυχή για να της βάλεις γκολ. Μην κοιτάμε το 3-3 με το Βόλο στην πρώτη αγωνιστική, μετά άλλαξαν τα πράγματα. Έχει βρει στα τελευταία παιχνίδια αμυντική οργάνωση, παίζει πολύ κλειστά. Θα χρειαστείς ατομικές προσπάθειες σίγουρα. Θα χρειαστεί να έχει ένταση ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Αυτό θα χρειαστεί το κύριο, γιατί ο Αστέρας μπορεί να μην έχει τόσο πολύ ταχύτητα, αλλά έχει ένταση στο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή ξέρουν και πότε θα μπουν στην μπάλα και πότε θα τη ρίξουν και πότε συμφωνώ θα τη ρίξουν. Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και ο Αστέρας είναι και δυνατός στα στημένα, έχει ψηλά παιδιά. Δεν ξέρω αν θα παίξω η Εκκλησία ή αν θα παίξω παράλληλα. Όχι, δεν νομίζω λέει να το ξεκινήσει, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα παίξουν. Πάντως εσύ παράλληλα θα παίξει. Ποιος? Τι πήγε, παράλληλα. Όχι, δεν ξεκινήσει. Δεν θα παίξω παράλληλα. Τα πάμε προχθές. Κοίταξε τον παράλληλα, δεν τον βάζει πάντα. Στην αρχή δεν τον έβαζε καθόλου. Τώρα δεν ξέρω κάτι, έτσι. Μην τρελαθούμε. Όχι, ρε παιδί, δηλαδή η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα τον ξεκινήσει. Δεν έχει νόημα να βάλει τον παράλληλα τώρα που σπρώχνεται με τον Μάγνουσον. Δεν έχει, δηλαδή θέλει έναν παίκτη. Με το Σέγκεφελ. Να κρατήσει μπάλα γρήγορα, ναι. Στον παράλληλα Σέγκεφελ το ρίχνει απάνω. Αυτό θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός. Θα χρειαστεί λοιπόν να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος, να μην αφήσει χώρο στον Αστέρα, ναι. Να έχει αυτός τον έλεγχο του αγώνα και να φτάσει σε ένα γκολ όσο να τον πιο γρήγορα για να φύγει από πάνω το άγχος του γκολ. Να κάνει αυτό δηλαδή που κάνει σε όλα τα μάτς εκτός της Τούμπας. Το γήπεδο γεμάτο, από χθες έχουν ξαναδεί τα εισιτήρια. Είναι τρίτη φορά που γίνεται sold out. Εντάξει, ο κόσμος πραγματικά είναι απόλυτα ικανοποιημένος γιατί βλέπει μια ομάδα ανταγωνιστική για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Το ψήνει και η ομάδα, το ψήνει και ο Γιωβάνοβιτς. Εσύ που ασχολείσαι με τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι τον ξέρεις τον κόσμο. Για πες μου κάτι. Αυτή τη στιγμή σταματάνε, δεν κάνουν κριτική, γιατί σου λέει τι να κάνει με κριτική, ας πούμε 6-6, ξέρω εγώ, τι να του πεις το άλλο, ας πούμε, ότι δεν πάτε καλά και τα λοιπά, αλλά αφού το πάρει επίκτες και τα σχετικά. Πιστεύεις ότι αντέχουν τη μία ήττα? Ο κόσμος μία ήττα. Καταρχάς, κριτική γίνεται πάντα, αλλά λες γενικά εσύ για το κλίμα. Ναι. Ο κόσμος να ξέρει ότι πάει με τα αποτελέσματα συνήθως. Ναι ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν... Άμα έρθει η πρώτη ήττα, πιστεύω ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε μέχρι εδώ. Ήμασταν, κάποιοι θα πούνε ότι αυτό ήταν, ότι η ομάδα να δουν πώς θα την τάσει τώρα κλπ. Όχι και πολύ. Γενικά όμως πίστη στην ομάδα υπάρχει. Όχι. Αν με ρωτάς, εάν μετά την πρώτη ήττα, όποτε γίνει χτύπα ξύλο, εγώ κάνω χτύπα ξύλο, αν θα έρθουν στο γήπεδο, μπορώ να σου διαβεβαιώσω ότι θα έρθουν. Φτου. Λοιπόν, εγώ φτυνώ ότι μας καλεί. Μπορώ να σου διαβεβαιώσω ότι θα έρθουν, αν εννοείς αυτό. Διότι ξέρω αυτό τι να σου αυτό. Δηλαδή ότι αν υπάρχει καλή προαίρεση, κακή προαίρεση και απλώς δεν σε παίρνει να μιλάς. Γιατί, γιατί υπάρχει καλή προαίρεση, γιατί βλέπω ρε παιδί μου, μετά από χρόνια, μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος. Okay. Και βλέπουν ένα πλάνο. Δεν είναι δηλαδή κάτι χτισμένο. Τότε θα πρέπει να αντέξουν τη μία ήττα.
Αυτό που λέω. Πέρσι, τι μία. Ναι, σου λέω τώρα. Με ρωτάς αν θα υπάρχει. Έλα, μουρμούρα. Με ρωτάς αν θα υπάρχει μουρμούρα. Μουρμούρα θα υπάρχει. Το θέμα είναι, πάντα θα υπάρχει μουρμούρα. Το θέμα είναι πώς θα τη δάσεις όταν η ομάδα θα παίξει την έδρα της. Όταν η ομάδα θα παίξει την έδρα της και μετά την ήττα, όταν την κάνει και αν την κάνει, θα είναι και πάλι γεμάτο το γήπεδο. Εγώ έτσι πιστεύω, γιατί ξέρω. Αυτό είναι, αν έχουν πίστη στην ομάδα. Έχουν πίστη. Ή απλώς κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και λες Όχι, έχουν πίστη γιατί πιστεύουν. Ναι. Γιατί βλέπουν συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπουν μια ομάδα που. Δηλαδή, αυτά που τους λέει ο Γιωβάνοβιτς, τα οποία είναι όλα τα λόγια λογικά και τα οποία δεν είναι καθόλου υπερβολικά, το αντίθετο, είναι πράγματα. Δηλαδή τα βλέπουν στην πορεία. Βλέπουν μια ομάδα η οποία βελτιώνεται. Δηλαδή αν συγκρίνουμε τον Παναθηναϊκό τον περσινό, τέτοια εποχή με φέτος, βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση. Πέρα από τους παίκτες που έχουν αλλάξει. Βλέπεις μια ομάδα που ξέρει τι παίζει. Μια ομάδα που έχει μια ισορροπία. Φυσικά έχει πολλά μεγάλα περιθώρια βελτίωση. Ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν κάνει πολλά πράγματα φέτος ακόμα. Και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μπερνάρ ακόμα δεν έχει μπει όπως τον περιμένουν άλλοι θα μπει. Ότι ο Παλάσιος ξεκίνησε καλά, μετά ήταν ένα-δύο παιχνίδια που δεν ήταν καλός και δεν έχει βοηθήσει σε σχέση, αλλά θα έρθει και αυτός. Και είναι λογικό να ποιοτικά στο θετικό κομμάτι ακόμα να μην έχει πάρει από αυτά που θέλει. Και ο Βέρμπιτς ακόμα δεν έχει παίξει. Έτσι. Ναι. Είναι τρεις παίκτες δηλαδή βασικοί για το επιθετικό κομμάτι. Ναι. Αλλά γενικά όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος φίλος του Παναθηναϊκού που να μην πιστεύει φέτος ότι αυτή η ομάδα αξίζει να πάει και θα πάει μέχρι το τέλος. Τώρα το τι θα πετύχουν οι ομάδες στο τέλος δεν το ξέρει κανένας. Και αυτό που τονίζει συνέχεια στους παίκτες ο Γιωβάνος και το λέει και ο ίδιος ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να βγει κανένα συμπέρασμα από τώρα. Το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα και σαν ομάδα είναι ο καλύτερος από όλους. Mm-hmm. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα τι θα γίνει μετά το Γενάρη, τι θα γίνει το Φλεβάρι. Ποιο Βασιλιάκο ή Ολυμπιακό περισσότερο. Κοίταξε, εγώ στον Ολυμπιακό πάντα τον υπολογίζω γιατί είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίρνει πρωταθλήματα. Τον βλέπω όμως ότι έχει γίνει τέτοιο μπάχαλο το καλοκαίρι που δεν ξέρω αν θα προλάβει να το διορθώσει. Για την ερώτηση. Γιατί? Αυτή τη στιγμή οι στιγματικές εταιρείες έχουν πάνω τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Μέχρι χτες. Εντάξει, τα στιγματικά μετά βλέπεις μόνο. Πριν από ένα μήνα ο Παναθηναϊκός ήταν 8 άσου. Ναι, σου λέω αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Προφανώς ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει. Επειδή παίρνει νίκες. Αλλά ακόμα παρόλο το. Εγώ τον Ολυμπιακό πάντα τον υπολογίζω στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η ΑΕΚ δείχνει ότι στρώνει. Τώρα το τι θα γίνει στην πορεία δεν το ξέρει κανείς. Η ΑΕΚ έχει ένα νέο προπονητή βέβαια. Έτσι, που μπορεί κάποια στιγμή αυτό να το πληρώσει σε κάποια μάτια. Ξέρεις, δηλαδή πέσεις στα αποδυτήρια, έχεις πάρει τη νίκη και παίζουν την ίδια ώρα. Ποιον ρωτάς από τους δύο? Τι κάνανε ρε αυτοί? Και για τους δύο. Και κάποιον θα πεις πρώτο τι μάτς θα πεις. Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει. Ολυμπιακό θα ρωτήσω. Αφού πρώτο δεν είναι πρώτο θα βάλω Ολυμπιακός. Δεν λένε τα e-book. Πες το κάτι. Ναι. Τι. Τι θέλει να πεις. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω και ότι ο Παναθηναϊκός. Τα ακούω, αλλά δεν έχω από τίποτα. Από τίποτα το λέω. Οκ. Ναι, τι λες θα σου. Πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν έχει τους παίκτες που έχουν οι άλλες ομάδες. Αλλά εάν στηρίξει τον Λουτσέσκο, ανεξάρτητα τώρα τι λέει ο Λουτσέσκο και τι δηλώνει, που είμαι αντίθετος όλα αυτά, σαν προπονητής όμως, έχει τη δυνατότητα να μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα σερί εκεί που το περιμένεις. Τι λες εσύ? Το λέω απλά. Αυτό. Σε σένα τα έχω πει καιρό τώρα. Ο ΠΑΟΚ θα μείνει πίσω τώρα στην αρχή. Ναι. Τώρα βέβαια έχει στοχεύσει το μάτς με τον Ολυμπιακό. Στο Καραϊσκάκι θα τον δούμε τον ΠΑΟΚ κανονικά. Αλλά αφού μείνει πίσω και σταματήσει η γκρίνια, πρωτάθλημα, αυτά τι κάνετε κτλ. Θα κάνει ένα σέριο πάγκο με 15 νίκες στη σειρά και θα είναι εκεί πάλι πρωτοδεύτερος, ας πούμε, δεύτερο-τρίτος και αυτά. Θα δούμε. Okay. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία τα 5 τελευταία χρόνια έχει μια φορά πάρει το πρωτάθλημα και 4 φορές έχει τερματίσει δεύτερος. Ναι. Δεν μπορώ να τον βγάλω έξω εγώ από τη. Και άλλη πλούσια επιτόχη που λέγει ο βίβλος. Το δούμε όμως πρώτα. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω κάτι για κάτι που έχει γίνει. Ναι, τι έγινε? Έγινε μια σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας για το μάζο με τη Λαμία. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να πάρει εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Η Λαμία αρνήθηκε. Ναι. Η Λαμία είχε βγάλει ανακοίνωση πριν από λίγες εβδομάδες ότι σε όλα τα παιχνίδια που θα γίνουν με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρχει ο κόσμος. Okay. Με την ΑΕΚ όμως. Πήγε ο κόσμος και πήγε.
Ναι, παρά το γεγονός ότι ισχύει το ίδιο, πήγε ο κόσμος και πήγε στο γήπεδο κανονικά. Πώς πήγε η Τσαμπουκάη. Ναι. Καλό είναι στη Λαμία να μην έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμούς. Καλά είναι να μην πάνε, Τάσο. Καλά είναι να μην πάνε. Τους πούλησε εισιτήρια ή μπήκαν Τσαμπουκά. Λίγο από όλα. Όλοι μαζί μπορούμε. Μπήκαν τον τρόπο και μπήκαν. Όλοι μαζί μπορούμε. Ναι, θέλω να σου πω ότι καλό είναι στη Λαμία ό,τι κάνουν να το κάνουμε όλοι στο μάτι μεγάλο. Περισσότερα για... Εντάξει, εγώ πάντως δεν θα συνιστούσα στον Παναθηναϊκό να κάνει ό,τι συνέβη στην περίπτωση της ΑΕΚ. Όχι, μα δεν λέμε θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί θα έχει διαφορετικά. Δεν λέμε θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί σου λέω ότι... Όχι, μπορεί μια χαρά να γίνει. Φεύγουμε από εδώ και πάνε και λέμε μπήκαμε. Ήρθαμε, δεν μπούμε και άλλο. Ναι, και σιγά το δύσκολο. Χωρίς τη συνένεση της Λαμίας δεν μπορούν να μπουν μέσα. Όχι, μπορούν, Τάσο. Εντάξει. Δεν μπορούν. Χωρίς τη συνένεση της Λαμίας. Περισσότερα από τη Δευτέρα. Έλα, τα λέμε.